Ευτυχιστική μεταμόρφωση είναι ένας ρόλος. Απολαμβάνω το ρόλο, απολαμβάνω το νέο μου δέρμα, το νέο μου σώμα. Κάνει αυτό το χαρακτηριστικό ήχο. Το πατρεύεται το λάτεξ με το λάτεξ. Εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή είμαι ένας από εσάς. Δεν είμαι απλά ανάμεσά σας. Αυτό που έχω κερδίσει είναι η απελευθέρωση από τις φοβίες του παρελθόντος. Με πραγματική βαθιά ελευθερία. Monika Doll, που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή, ή μάλλον μία από τις μορφές της Monika Doll, μία από τις άπειρες μορφές που μπορεί να πάρει. Αυτή είναι μια πολύ femme, πολύ θηλυκή μορφή της. Δεν υπάρχει κανένα γυμνό μέρος σώματός της. Δηλαδή αυτός που είναι μέσα από το Monika Doll δεν φαίνεται τίποτα πια από αυτόν. Υπάρχει τώρα μόνο η Monika Doll, η φέτης περσόνα, η οποία είναι τώρα πολύ θηλυκή, αισθάνεται πολύ σεξι και έτοιμη για όλα. Δεν είναι μια περσόνα η οποία είναι φτιαγμένη για να κινείται στην καθημερινότητα. Υπάρχει για το φετιχιστικό σύμπαν της και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι με τη Monika Doll, θέλουν να παίξουν με τη ζωντανή κούκλα. Εγώ δεν είμαι BDSMer, εγώ είμαι φετιχιστής. Απλά στον τρόπο ερωτικής έκφρασης χρησιμοποιώ SM πρακτικές, σαν σαδομαζοχιστικές πρακτικές. Δεν είμαι της κυριαρχίας και της υποταγής. Αυτή τη στιγμή νιώθω αυτή την αίσθηση του εγκλισμού. Είμαι καλυμμένη από latex, το οποίο το έχω φτιάξει εγώ, όλα τα κομμάτια βλέπετε, και από σιλικόνη, όπως αυτό το στήθος και η μάσκα που φοράω. Για αυτούς που έχουν φετιχισμό για αυτό το πράγμα, είναι κάτι το οποίο τους εξητάρει, τους διεγείρει. Και έτσι νιώθω και εγώ τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω μια δυσκολία στην αναπνοή, κυρίως λόγω του ότι είναι πάρα πολύ στενές ο κορσές που φοράω. Είναι με ατσάλινες μπανέλες και κάνει πραγματικό body shaping. Η ευτυχιστική μεταμόρφωση είναι ένας ρόλος. Κινούμαι στο ρόλο, απολαμβάνω το ρόλο, απολαμβάνω το νέο μου δέρμα, το νέο μου σώμα. Κάνει αυτό το χαρακτηριστικό ήχο. Όταν το τρίβω, όταν τρίβεται το λάτεξ με το λάτεξ. Νιώθω πάρα πολύ σεξι. Νιώθω πάρα πολύ ελκυστική. Νιώθω αποθητή και έτοιμη για οτιδήποτε. Ο κόσμος είναι πιο κοινικά από ό,τι φαίνεται. Γνωρίζοντας πολύ την Monika Doll, τους βοηθάει να εξωτερικεύσουν και εκείνοι, το κοινές. Εγώ προσωπικά είμαι τυχερός, τυχερή αν θέλετε μάλλον. Η Monika Doll είναι τυχερή, γιατί ζει μαζί με μια γυναίκα η οποία αγαπάει τη Monika Doll, παίζει κάποια φορά με τη Monika Doll. Είμαστε σε μια ευρύτερη παρέα που όλοι αγαπούν τη Monika Doll. Παίζουν με τη Monika Doll, τη ζωντανή κουκλίτσα. Να μου πείτε πως παίζει μια ζωντανή κουκλίτσα. Τα λέμε και όλα. Φανταστείτε ό,τι θέλετε. Τέλεια, τέλεια. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Τέλεια, τέλεια. Έτσι. πάξει εμένα. Ωραία. Έχεις βγει έξω, Μόνικα, και αρχίζει και σε θαυμάζει ο κόσμος. Μ' αρέσει να φωτογραφίζω περσόνες και ειδικά η Μόνικα από την πρώτη μέρα που τον γνώρισα είναι μια περσόνα. Μου προκαλεί όταν τον βλέπω ένα δέος. Κατευθείαν αισθάνομαι ότι έχω μπροστά μου το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής μεταμόρφωσης σε μια πρακτική υπόσταση, σε μια υλική υπόσταση. Η Μόνικα είναι η προσωποποίηση της έκφρασης μιας περσόνας η οποία εκφράζει με τον ντύσιμο, με το outfit, με το στιλιστικό της κομμάτι τον εσωτερικό της κόσμο. Δεν έχει καμία σημασία το πραγματικό φύλο. Σημασία έχει πώς αισθάνεται κάποιος κάθε στιγμή. Είναι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας και όταν θέλει αυτός ή αυτή αποφασίζει πότε θα μεταμορφωθεί και ποιο είναι το προφίλ που θα μας παρουσιάσει κάθε φορά. Η καθημερινότητά μου δεν έχει κάτι το αξιοσημείωτο ή παράξενο ή που να διαφέρει από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Ζω μια φυσιολογική ζωή, έχω την πρωινή δουλειά μου, έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και είμαι κάτοχος και ενός μεταπτυχιακού τίτλου. Από πολύ μικρός, όλη τη γυναικεία ένδυση δεν μ' άρεσαν ούτε τα κιλοτάκια, ούτε τα γυναικεία ρούχα. Αυτά τα βλέπα σαν ένας οποιοσδήποτε άντρας. Αφού μ' άρεσαν τα high heels, τα τακούνια. Και όσο πιο ψηλοτάκουν η μπότα, τόσο καλύτερα. Και το δεύτερο το οποίο με εξήταρε πάντα ήταν η μεταμόρφωση μέσα από τις μάσκες. Και κάποιες ιστοσελίδες μου κίνησαν επίσης πολύ το ενδιαφέροντα κάτι που δεν το ήξερα τότε ότι υπήρχε. Το Female Masking. Η μεταμόρφωση με μάσκες που καλύπτουν όλο το κεφάλι, οι οποίες έχουν γυναικεία χαρακτηριστικά. Αυτό λέγεται Female Masking. Το 2012 αποφάσισα να κάνω το μεγάλο βήμα και να δημιουργήσω τη φέτης περσόνα. Το όνομα αυτής, Monika Doll. Ένα παράδοξο πλάσμα, ένα bizarre πλάσμα, όπως το λένε έξω, στην οποία όλα πάνω της είναι σε έναν βαθμό υπερβολής. Ο στόχος αυτής της περσόνας δεν είναι η απομίμηση μιας γυναίκας, η πιστή αντιγραφή μιας γυναίκας. Είναι μια ζωντανή κούκλα, η οποία είναι κλεισμένη μέσα στο εισαγωγικά καινούργιο της κορμί, το οποίο είναι από λάτεξ, το οποίο λειτουργεί σαν δεύτερο δέρμα, εξού και ώρα second skin. Είναι αστραφτερή και είναι πολύ ερωτική. Για μένα η rubber doll είναι gender fluid και κατ' επέκταση μέσα από αυτήν την απροσδιοριστία του φύλου μπορεί να εκφραστεί με οποιοδήποτε τρόπο ερωτικά. Στην Ελλάδα είμαι ο μόνος που το κάνω τόσο προβεβλημένα και δημόσια, με συμμετοχή σε events, σε εκθέσεις όπως είναι η Ερώτικα, και είμαι ένας από τους δύο που κατασκευάζουν λάτεξ ρούχα στην Ελλάδα. Όσοι κάνουν ακραία πράγματα γενικά στη ζωή τους, και αυτό που κάνω εγώ, και άλλες ακραίες εκφράσεις ερωτισμού, οι οποίες δεν θίγουν την ελευθερία του άλλου, δεν οδηγούν σε παράνομες ενέργειες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι τέρατα. Εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή, είμαι ένας από εσάς. Δεν είμαι απλά ανάμεσά σας. Η όλη πορεία της Monika Doll τα τελευταία χρόνια από τότε που γεννήθηκε ήταν ένα μονοπάτι εσωτερικής απελευθέρωσης. Είχα και εγώ τα ταμπού μου, είχα τα σταγανά μου, είχα τις φοβίες μου. Μέσα από την ενασχόληση με αυτή την ακραία μορφή φετιχισμού άρχισαν να σβήνουν. Μέσα από το φετίχ έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος σε μερικά πράγματα. Έχω γίνει καλύτερος όσο στις κοινωνικές μου σχέσεις, όσο προς την αλληλεπίδρασή μου με τον κόσμο. Αυτό που έχω κερδίσει είναι η απελευθέρωση από τις φοβίες του παρελθόντος. Είναι πραγματική βαθιά ελευθερία. Η λαστιχένια κουκλίτσα τρέφεται από την αγάπη που νιώθει. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, αργό πεθαίνει και σβήνει. Ακούστηκε πολύ μελαδροματικό αυτό, αλλά έτσι νιώθω.